Это я жду пока невестку. А по поводу сына я ничего не знаю. Вона під завалами. Невістка під завалами. Я не знаю, де син. Πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Κασπία θάλασσα έπληξαν 9 όροφη πολυκατοικία στην περιοχή Σεστσένκοφσκι στο Κίεβο στις 6 τα ξημερώματα. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και επικράτησε πανικός. Πυραυλικό χτύπημα σημειώθηκε μια ανάσα από το κέντρο του Κιέβου με αποτέλεσμα οι πάνω όροφοι του συγκροτήματος πολυκατοικιών να καταστραφούν και εκτεταμένες υλικές ζημιές να επισυμβούν σε όλο το κτίριο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού όσων παραμένουν μέσα με τις προσπάθειες των διασωστών να έχουν επικεντρωθεί σε μια μητέρα που το 6χρονο κορίτσι της βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ένας είναι ο νεκρός σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Λίγο αργότερα η Ζένια, 6 ετών, μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Το διαμέρισμα της οικογένειας ήταν στον ένατο όροφο. Вы видите последствия. Эта ракета снесла 3 этажа жилого дома. Уже вытащены из-под завала погибший мужчина. Плитой находится его жена, которая плачет и стонет от боли. Η διάσωση των ανθρώπων μέσα από το κτίριο που χτυπήθηκε συνεχίζεται. Ενώ μόλις μια γυναίκα που ήταν καταπλακωμένη μέσα από τα συντρίμια, μετά από επιχείρηση που διήρκησε αρκετή ώρα, οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και αυτή την ώρα με το ασθενοφόρο μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του κοριτσιού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τραγική φιγούρα η μητέρα του. Έξω από το κτίριο αγωνιά και λυγίζει. Έπειτα από αρκετές ώρες βλέπει την ύφη της με τραύματα πάνω στο φορείο. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την απεγκλωβίσουν. 25 άτομα απομακρύνθηκαν από το συγκρότημα πολυκατοικιών, κάποιοι από τους οποίους τραυματισμένοι. Τα πάντασο κακνού, и в это время это был прилет третьей ракеты возле дома. Поэтому у меня небольшое повреждение. Μια ανάσα από το κέντρο του Κιέβου, ένας δεύτερος πύραυλος χτύπησε το συγκεκριμένο σημείο. Συντρίμια και ερείπια παραμένουν εδώ, ενώ πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο με εκτεταμένες καταστροφές. Are you afraid for next explosion? Yeah, because there is no place in Ukraine when you can be 100% safe because the rockets. Η ίδια περιοχή δέχτηκε πυραυλική επίθεση στις 29 Απριλίου, με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να βρίσκεται στο Κίεβο. Τότε είχε σκοτωθεί μία δημοσιογράφος.